Κύριε Προυσανίδη, νομίζω ότι θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, ξεκινώντας καταρχάς από την αυριανή επέτειο του Πολυτεχνείου. Κατά πόσο σας ξένησε εσάς με την ιστορία σας και την εμπειρία σας στο δικηγορικό κλάδο αυτή η απόφαση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας? Προσεγγίζω το θέμα, ναι, αυτό το οποίο θέτετε διαχρονικά με την έννοια από την πρώτη μέρα, από την πρώτη πορεία, ορθότερα μετά από 5-6 πορείες, έχουμε γεγονότα και σύγκρουση. Το ζήτημα, το ερώτημα το οποίο γεννάται είναι, άραγε αυτή την επέτειο την αποδέχονται ουσιαστικά εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται σε σχέση με την πολιτική η οποία οδήγησε στη δικτατορία του 67 και ο τρόπος μετά από τα γεγονότα της Κύπρου και ποια πολιτική ευθύνεται για τα γεγονότα της Κύπρου. Είχαμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου που οδήγησε και στην πτώση της δικτατορίας. Άρον-άρον, ναι, και με τον τρόπο αυτό να είναι της εξόδου. Κάθε χρόνο τιμάται με ένα συγκεκριμένο με τρόπο. Με ένα συγκεκριμένο θέμα. Εν μέσω πανδημίας τώρα θα μπορούσε να... Εν μέσω πανδημίας να... τώρα. Μου κάνει εντύπωση η απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας. Για ποιο λόγο? Βλέπω εδώ στα έχοντας υπόψη, ναι, έλαβε μία γνώμη η οποία έχει της Εθνικής Επιτροπής, η οποία έχει ημερομηνία 4 Δεκάτου του 2020. Αυτό που είπε και ο καθηγητής, ότι κάπου εδράζεται. Η απόφασή του είναι 14 του μήνα. 14 Δεκάτου. Το εύλογο ερώτημα είναι, 4 μέχρι 14 έχουμε 10 μέρες. Τι μεσολάβησε και γιατί την επομένη δεν εκδόθηκε αυτή η απόφαση, αλλά παραμονή της επαιτίου του Πολυτεχνείου? Και πόσο αυτή άραγε δικαιολογεί με δεδομένο ότι δεν δώσανε στη δημοσιότητα αυτήν την απόφαση, τη γνώμη αυτή. Είναι όταν εκφράζει κάποιος γνώμη, λέει, έχω αυτό το δεδομένο, ναι, και για να αντιμετωπιστεί αυτό το δεδομένο θα πρέπει να ληφθεί το α μέτρο. Κατά τη γνώμη. Μάλιστα. Προτείνει. Οπότε βλέπουμε μία μεγάλη χρονική απόσταση από την απόφαση. Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα η απόφαση αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια υλοποίηση πολιτικής. Ο αρχηγός της αστυνομίας, ναι μεν λέει εδώ πέρα ότι νομιμοποιείται μόνος του να πάρει, αλλά είναι μια πολιτική απόφαση. Ακόμα δεν κάνει εντύπωση το ότι την πήγε σε όλη τη χώρα. Δεν την πήγε τυχαία σε όλη τη χώρα. Εάν τυχόν περιοριζόταν στις μεγάλες πόλεις που έχουν, ναι, πανεπιστήμια, ναι, ναι, αμέσως θα συνδεότανε. Έτσι λοιπόν έβαλε, μάλιστα, να απαγορεύει στο δικό μου το χωριό στη Μακεδονία να υπάρχουν πάνω από 3 άνθρωποι να συλλαμβάνονται και να πληρώνουν 3 κοσάρια. Πολύ συνοπτικά, ναι, 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 από αυτά που άκουσα από τον κύριο καθηγητή, ναι, τον Τέος Πρίτανη της ΑΣΟΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο σήμερα. Η κοινωνία συνολικά έχει ασφάλεια? Σε τι διαφέρει η ασφάλεια την οποία απολαμβάνει ο πολίτης της κοινωνίας με την ασφάλεια την οποία επιζητούν να επιβάλλουν και με τον τρόπο τον οποίο οδηγούν τα πράγματα να επιβληθεί στα πανεπιστήμια? Δεύτερο, το να περιγράφεις καταστάσεις είναι αντιεπιστημονικό. Εάν τυχόν ο κύριος καθηγητής μας έλεγε τα αίτια, τότε πράγματι θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει την θεραπεία. Θέλετε να πείτε ότι είναι αστυνομικό καθαρά το πρόβλημα? Δεν έχει να κάνει. Και επίσης κάθε τι το οποίο παίρνετε πρέπει να συνδέεται με ένα αρνητικό του παρελθόντος. Υπήρχε σπουδαστικό ασφάλειας. Αυτό δεν ξεγράφεται. Υπήρξε, είναι δηλαδή ιστορική μνήμη. Δεν υπάρχει όμως σήμερα. Δεν υπάρχει σήμερα, αλλά σήμερα μπορεί να υπάρξει, όχι με τη μορφή
που την οποία πάνε. Ήταν στο παρελθόν, διότι εξελίχθηκαν και τα πράγματα και οι τεχνολογίες και τα πάντα. Μάλιστα. Άρα ο συνειρμός έχει μία ιστορικότητα και μία δύναμη ιστορικής μνήμης. Και μόνο για αυτόν τον λόγο κάποιος θα πρέπει να πει όχι. Δεύτερο, σχολίασε και με έναν τρόπο, ναι, έτσι για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και μάλιστα και προσβλητικά θα έλεγα, λέγοντας την δική τους, λέει, την ασφάλεια την επιζητούν και έρχονται τώρα που θα έχουμε χιλιάδες κόσμο, αυτή την ασφάλεια την παραβλέπουν. Καλά, δεν μιλάει κανείς για χιλιάδες κόσμο. Νομίζω, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, δεν θα τους υπερασπιστώ, ναι, απλά τι έκαναν. Τι λέει αυτό το άρθρο 11 του Συντάγματος. Του Συντάγματος. Δεν μιλάει, ναι, για υγεία, ναι, για δημόσια ασφάλεια λέει. Πανελλαδικά. Και μόνο για οικονομικούς όρους σε επιμέρους περιοχές. Μάλιστα. Και ρωτάτε, ποιο είναι αυτό το ζήτημα το οποίο προκύπτει για να ενταχθεί στην παράγραφο 2 και να νομοποιήσει. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, να βάλω μάλλον στη συζήτησή μας άλλη μια παράμετρο, ότι καταργήθηκε το άσυλο, όπως καταργήθηκε σύμφωνα με την φρασιολογία της κυβέρνησης, αλλά το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Και ερχόμαστε τώρα να λέμε ότι χρειαζόμαστε και πανεπιστημιακή αστυνομία. Εκείνο το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι το κύριο, από το 1975 που ψηφίστηκε το Σύνταγμα, ναι, της χώρας, μέχρι και σήμερα διαπιστώνεται μια δυσκολία να ασκηθεί η πολιτική μέσα στα πλαίσια αυτού του Συνταγματος. Δηλαδή, ενώ αυτό το Σύνταγμα ψηφίστηκε από ένα κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία τότε, λειτουργήσε όπως λειτουργήσε, σήμερα το άρθρο 11 δεν βολεύει και έχουμε αυτά τις αποφάσεις του Υπουργού, του Αρχηγού της Αστυνομίας. Το θέμα επομένως είναι πολύ βαθιά πολιτικό, με δεδομένο ότι στην κοινωνία και την ελληνική και παγκόσμια, ναι, σε όλα τα κράτη, ναι, βλέπουμε την πόλωση ανάμεσα σε πλούτο και φτώχεια. Όσο αυτή η πόλωση θα αυξάνει, θα υπάρχουν και εντάσεις. Μιλάτε για τα έτσι. Οι εντάσεις τώρα, τύπου βανδαλισμού όλων αυτών. Είναι εγκλήματα όμως αυτά. Εγκλήματα είναι. Αυτά τα εγκλήματα μπροστά στην εξέγερση με πολιτικά χαρακτηριστικά πάνε στην δεύτερη. Και διαπιστώνεται δεν ότι... Δεν έχουμε όμως εξέγερση με αυτά τα φαινόμενα. Ο Ρουβίκονας, για παράδειγμα, που είναι το θέμα των ημερών και επί χρόνια ολόκληρα... Επειδή καλύτερα, καλύτερα μελετούν τα πράγματα αυτοί οι οποίοι ασκούν την πολιτική και όχι ποιος είναι υπουργός. Οι δεξαμενές, όπως συνηθίζουν να λένε. Ναι. Η σύγκρουση που υπάρχει μέσα στις κοινωνίες τις εκμεταλλευτικές δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο ένα, κατά τη γνώμη τους, με το να συνεχώς να ψηφίζουν αυταρχικά, αστυνομοκρατία, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, με αιχμή εκμεταλλευόμενη κάποια φαινόμενα και εκείνο το οποίο προκαλεί, που λέμε, που είπε και ο κύριος, ο πρόεδρος των αστυνομικών, ναι, των μαχωμένων, εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι όλες αυτές οι ομάδες που χρόνια, ναι, λειτουργούν, ναι, πώς έγινε και συνεχίζουν να υπάρχουν. Και θα θέσω και ένα ερώτημα. Έχουν άραγε κάποια σύνδεση με ένα μηχανισμό? Εγώ ένα πράγμα θα πω, ότι την εξέγερση της νομικής, ναι, και την εξέγερση του πολυτεχνείου δεν την ματέωσε καμία αστυνομική δύναμη και μάλιστα της εποχής εκείνης με τα τάγκς με ευκολία να παρελάβουν στους δρόμους. Έτσι, αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι με το να δημιουργήσουν μια ιδιαίτερη αστυνομία θα εμποδίσουν αυτό το οποίο έχει ως σκοπό το πανεπιστήμιο,
Δηλαδή, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Ιδεών. Έτσι. Αυτοί θα αποτύχουν και απλά θα καταγραφούν, ναι, στην ιστορία αρνητικά. Μάλιστα,